Τον περασμένο Ιούλιο, ανέλαβα το έργο των βίντεο. Στην αρχή, παρακολουθούσα συχνά το έργο των αδελφών μου. Μάθαινα για τα προβλήματα και τις δυσκολίες των καθήκων τους και με τον επικεφαλής ομάδας βρίσκαμε λύσεις αναζητώντας την αλήθεια. Με την καθοδήγηση του Θεού, μετά από λίγο καιρό, βελτιώθηκαν φανερά τα αποτελέσματα του έργου. Σκέφτηκα, τώρα που το έργο βελτιώνεται, δεν θα υπάρξουν μεγάλα προβλήματα. Και αν προκύψει κάτι, δεν θα επηρεαστεί το έργο μας. Θα το λύσουμε. Όλοι είναι δραστήριοι στο καθήκον τους και πληρώνουν το τίμημα. Οπότε δεν χρειάζεται να ανησυχώ. Αυτή την περίοδο η παρακολούθηση όλων συχνά σημαίνει υπερορίες. Και κάποιες φορές δεν προφταίνω καν να φάω. Η υγεία μου δεν είναι στα καλύτερά της. Οπότε θα πρέπει να χαλαρώσω. Στη συνέχεια άρχισα να χαλαρώνω στη δουλειά. Και δεν παρακολουθούσα προσεκτικά. Μερικές φορές ρωτούσα μόνο τυπικά. Σπάνια πρόσεχα τις λεπτομέρειες στα καθήκοντα των αδελφών μου. Και δεν σκεφτόμουν πώς θα βελτιώνονταν τα αποτελέσματα στο έργο μας. Σύντομα, κάποια από τα βίντεό μας είχαν πρόβλημα και έπρεπε να ξαναγίνουν και αυτό επηρέασε άμεσα την πρόοδο του έργου. Όταν είδα αυτή την κατάσταση, ανησύχησα πολύ. Κατάλαβα επίσης ότι δεν συνέβη τυχαία και πως θα έπρεπε να μάθω ένα μάθημα. Προσευχήθηκα στον Θεό για να κατανοήσω το θέλημά Του. Κατόπιν, ρώτησα τον επικεφαλής της ομάδας για αυτά τα προβλήματα. Ο επικεφαλής είπε, «Κάποιοι αδελφοί επιθυμούν γρήγορη επιτυχία και εκτελούν τα καθήκοντά τους χωρίς αρχές. Κοιτάζουν μόνο την πρόοδο, όχι την ποιότητα. Ένας άλλος λόγος είναι ότι δεν είχα παρακολουθήσει το έργο και έτσι δεν βρήκα εγκαίρο στα προβλήματα». Τότε θύμωσα και σκέφτηκα, «Πόσες φορές σου είπα για αυτά τα προβλήματα, γιατί λοιπόν δεν έχουν επιληθεί?» Ήθελα να τον επιπλήξω, αλλά σκέφτηκα, «Δεν έχω κι εγώ τα ίδια προβλήματα ως αρχηγός ομάδας, ούτε εγώ παρακολουθούσα». Οπότε κατάπια τη γλώσσα μου. Μετά έλεγξα στα γρήγορα τα βίντεο που είχαν γίνει εκείνο το διάστημα. Είδα ότι κάποιοι δεν είχαν κάνει πρόοδο στα καθήκοντά τους, ενώ άλλοι χειροτέρευσαν. Ήταν φανερά τα προβλήματα, μα εγώ δεν τα είχα εντοπίσει. Όταν είμαστε ανεύθυνοι, ίσως μας διαφεύγουν ακόμα και τα πιο προφανή. Ναι. Σωστά. Συνειδητοποίησα ότι συνέβη επειδή εγώ δεν έκανα πρακτικό έργο. Ένιωσα τύψεις και προσευχήθηκα στον Θεό να με καθοδηγήσει να γνωρίσω τον εαυτό μου. Έπειτα διάβασα ένα χωρίο από τον Λόγο του Θεού. Θα σας το διαβάσω. Ωραία. Αν δεν διαβάζεις καλά τα λόγια του Θεού και δεν κατανοείς την αλήθεια, τότε δεν μπορείς να κάνεις αυτοκριτική. Θα αρκείσαι στο να κάνεις μια συμβολική προσπάθεια και να μην διαπράττεις καμία παράβαση και θα το χρησιμοποιείς αυτό ως κεφάλαιο. Θα περνάς κάθε μέρα σε κατάσταση σύγχυσης ακολουθώντας απλώς το πρόγραμμα. Δεν θα βάζεις ποτέ το μυαλό σου να δουλέψει και θα είσαι πάντα πρόχειρος. Έτσι δεν θα εκτελέσεις ποτέ σωστά το καθήκον σου. Για να καταβάλεις όλη σου την προσπάθεια, πρώτα κάντο με όλη σου την καρδιά. Μόνο τότε μπορείς να κάνεις το καλύτερο δυνατό. Σήμερα κάποιοι έχουν αρχίσει να είναι επιμελείς στο καθήκον τους. Να σκέφτονται πώς να κάνουν σωστά το καθήκον ενός δημιουργήματος για να ικανοποιήσουν τον Θεό. Δεν είναι αρνητικοί και οκνηροί, δεν περιμένουν παθητικά να τους δώσει εντολές ο άνωθεν, αλλά αναλαμβάνουν κάποια πρωτοβουλία. Κρίνοντας από την εκτέλεση του καθήκοντός σας, είστε λίγο πιο αποτελεσματικοί από ό,τι πριν. Και παρόλο που δεν πληρούνται ακόμα οι προδιαγραφές, έχει υπάρξει μια μικρή ανάπτυξη. Μα δεν πρέπει να ικανοποιήσετε με αυτό. Πρέπει να συνεχίσετε να αναζητάτε και να αναπτύσσεστε. Μόνο τότε θα εκτελέσετε το καθήκον σας σε αποδεκτό επίπεδο. Αλλά όταν κάποιοι άνθρωποι εκτελούν το καθήκον τους, ποτέ δεν επιστρατεύουν όλες τις δυνάμεις τους και δεν τα δίνουν όλα. Καταβάλουν μόνο το 50 με 60% της προσπάθειάς τους. Και απλώς τα καταφέρνουν μέχρι να τελειώσει ό,τι κάνουν και δεν μπορούν να διατηρήσουν μια κανονικότητα. Όταν δεν τους παρακολουθούν ούτε τους υποστηρίζουν, χαλαρώνουν και αποθαρρύνονται. Όταν συναναστραφούν την αλήθεια μαζί τους, ζωηρεύουν.
αλλά χωρίς την αναστροφή πάνω στην αλήθεια γίνονται αδιάφοροι. Ποιο είναι το πρόβλημα όταν εναλλάσσονται έτσι? Έτσι είναι όσοι δεν έχουν κερδίσει την αλήθεια. Όλοι ζουν με ένα πάθος που είναι απίστευτα δύσκολο να διατηρηθεί. Πρέπει να έχουν κάποιον να τους κηρύττει και να τους συναναστρέφεται κάθε μέρα. Και αν δεν υπάρχει κανείς να τους ποτίσει ή να τους στηρίξει, η καρδιά τους παγώνει ξανά. Χαλαρώνουν και πάλι. Και όταν χαλαρώνουν, γίνονται λιγότερο αποτελεσματικοί. Με σκληρή δουλειά βελτιώνουν τα αποτελέσματα, εκτελούν το καθήκον τους πιο παραγωγικά και κερδίζουν περισσότερα. Αυτή είναι η εμπειρία σου. Μπορεί να πείτε, γιατί έχουμε πάντα πρόβλημα να κάνουμε το καθήκον μας? Όταν επιλύονται τα προβλήματα, τονωνόμαστε. Όταν δεν επιλύονται, γινόμαστε αδιάφοροι. Όταν υπάρχει αποτέλεσμα στο καθήκον μας, όταν ο Θεός μας επενεί για την ανάπτυξή μας, χαιρόμαστε και νιώθουμε ότι επιτέλους αναπτυχθήκαμε. Αλλά μόλις συναντάμε μια δυσκολία, γινόμαστε πάλι αρνητικοί. Γιατί είναι πάντα ασυνεπής αυτού του είδους η κατάσταση? Στην πραγματικότητα, οι κυριότεροι λόγοι είναι ότι κατανοείτε πολύ λίγες αλήθειες. Δεν έχετε βάθος στις εμπειρίες ούτε στην είσοδο. Δεν κατανοείτε ακόμη πολλές αλήθειες. Σας λείπει η βούληση και αρκείστε με το να μπορείτε απλώς να κάνετε το καθήκον σας. Εάν δεν κατανοήσετε την αλήθεια, πώς μπορείτε να εκτελέσετε επαρκώς το καθήκον σας? Στην πραγματικότητα, όλα όσα μας ζητά ο Θεός είναι εφικτά. Εφόσον ενεργοποιήσετε τη συνείδησή σας και την ακολουθήσετε στο καθήκον σας, θα είναι εύκολο να αποδεχτείτε την αλήθεια. Και τότε μπορείτε να εκτελέσετε επαρκώς το καθήκον σας. Να σκέφτεστε ως εξής. Πιστεύοντας τον Θεό, τρώγοντας και πίνοντας τα λόγια Του όλα αυτά τα χρόνια, κέρδισα πάρα πολλά. Και ο Θεός μου έδωσε μεγάλες χάρες και ευλογίες. Ζω στα χέρια του Θεού, ζω υπό την εξουσία του Θεού, υπό το κράτος Του. Και Εκείνος μου έδωσε αυτή την ανάσα. Οπότε πρέπει να κάνω το καθήκον μου με όλη μου τη δύναμη. Αυτό είναι το κλειδί. Οι άνθρωποι πρέπει να έχουν θέληση. Μόνο όσοι έχουν θέληση μπορούν να πασχίσουν για την αλήθεια. Και μόνο όταν κατανοήσουν την αλήθεια μπορούν να εκτελέσουν σωστά το καθήκον τους. Να ικανοποιήσουν τον Θεό και να ντροπιάσουν τον Σατανά. Εάν έχεις τέτοια ειλικρίνεια και σχεδιάζεις όχι για τον εαυτό σου, μα για να κερδίσεις την αλήθεια και να κάνεις σωστά το καθήκον σου, τότε η εκτέλεση του καθήκοντός σου θα γίνει κανονική και θα παραμείνει σταθερή. Θα μπορείς να κάνεις το καθήκον σου ό,τι και αν αντιμετωπίζεις. Όποιος ή ό,τι και αν έρθει να σε παραπλανήσει ή να σε αναστατώσει, είτε η ψυχοσύνθεσή σου είναι καλή είτε κακή, και πάλι θα μπορείς να κάνεις κανονικά το καθήκον σου. Έτσι ο Θεός θα μείνει ήσυχος για σένα και το Άγιο Πνεύμα θα σε καθοδηγήσει στην πραγματικότητα της αλήθειας και στην κατανόηση των αρχών της. Και έτσι η εκτέλεση του καθήκοντος σου θα ανταποκρίνεται στα πρότυπα. Εφόσον δαπανάς ειλικρινά για τον Θεό, κάνεις το καθήκον σου με προσγειωμένο τρόπο και δεν είσαι πονηρός, θα περάσεις την επιθεώρηση του Θεού. Ο Θεός παρατηρεί το μυαλό, τις σκέψεις και τα κίνητρα των ανθρώπων. Αν η καρδιά σου λαχταράει την αλήθεια και αν μπορείς να αναζητήσεις την αλήθεια, ο Θεός θα σε διαφωτίσει και θα σε φωτίσει. Αμήν. Αμήν. Τα λόγια του Θεού είναι πολύ πρακτικά. Ναι. Ναι. Κατάλαβα ότι είχα πετύχει κάποια αποτελέσματα στο καθήκον μου και έπειτα άρχισα να επαναπαύομαι. Είχα κουραστεί, οπότε σκέφτηκα να φερθώ καλύτερα στο σώμα μου. Έτσι άρχισα να χαλαρώνω στο καθήκον μου. Έγινα λιγότερο δραστήρια. Δεν παρακολουθούσα πώς εκτελούσαν οι άλλοι τα καθήκοντά τους. Αν και γνώριζα ότι υπήρχαν ακόμα κάποια προβλήματα στο έργο, δεν τα θεωρούσα επείγοντα. Έλεγα εντάξει, αφού δεν επηρέαζαν τα τρέχοντα αποτελέσματα. Και τελικά τα βίντεο είχαν πάρα πολλά προβλήματα και έπρεπε να ξαναγίνουν. Επιπλέον, όλοι δούλευαν επιπόλαια και χαλάρωναν συχνά στα καθήκοντά τους. Αλλά δεν το έβλεπα. Έκανα επιπόλαια το καθήκον μου. Και ήμουν απρόσεκτη και ανεύθυνη. Πώς να μην προέκυπταν προβλήματα? Σωστά. Σωστά. Η Εκκλησία με προήγαγε σε επόπτρια και μου έδωσε την ευκαιρία να ασκηθώ. Με την ελπίδα ότι θα ήμουν προσεκτική και ευσυνείδητη στο καθήκον μου.
Ανεξάρτητα από τις συνθήκες, έπρεπε να προσπαθώ στα καθήκοντά μου και να αναλαμβάνω ευθύνες. Μόνο έτσι μπορεί να υπάρξει πρόοδος. Σίγουρα. Ναι. Όμως εγώ αντιμετώπιζα το καθήκον μου σαν δουλειά, όπου δούλευα για κάποιον άλλο. Με κάθε ευκαιρία διαφορούσα και συνέβαλα λιγότερο. Δεν ανησυχούσα ούτε στο ελάχιστο. Ποτέ δεν σκέφτηκα πώς να πετύχω καλύτερα αποτελέσματα. Σκεφτόμουν μόνο πώς να μην υποφέρει σάρκα μου και να μην κουράζομαι. Δεν υπολόγιζα το θέλημα του Θεού. Τότε ήταν που αντιλήφθηκα τη λανθασμένη στάση μου απέναντι στο καθήκον μου. Ήμουν ύπουλη απέναντι στον Θεό. Ναι. Σε μια συνάντηση, τα λόγια του Θεού που αποκαλύπτουν τους ψευδοεπικεφαλείς με συγκλώνησαν. Ο παντοδύναμος Θεός λέει, «Επειδή οι ψευδείς επικεφαλείς δεν κατανοούν την κατάσταση της προόδου του έργου, είναι ανίκανοι να εντοπίσουν άμεσα, πόσο μάλλον να επιλύσουν τα προβλήματα που εμφανίζονται στο έργο, γεγονός που συχνά οδηγεί σε επαναλαμβανόμενες καθυστερήσεις. Σε ορισμένες εργασίες, επειδή οι άνθρωποι δεν έχουν κατανόηση των αρχών και δεν υπάρχει κάποιος κατάλληλος για να προείσταται, εκείνοι που εκτελούν το έργο βρίσκονται συχνά σε κατάσταση αρνητικότητας, παθητικότητας και αναμονής, γεγονός που επηρεάζει σοβαρά την πρόοδο του έργου. Αν ο επικεφαλής είχε εκπληρώσει τις ευθύνες του, αν είχε αναλάβει τα ηνία, αν είχε προωθήσει τις εργασίες, αν τους είχε κάνει να επισπεύσουν και αν είχε βρει κάποιον που κατανοεί το είδος της εργασίας που απαιτείται για να δώσει καθοδήγηση, τότε το έργο θα είχε προχωρήσει ταχύτερα αντί να υποστεί επανειλημμένες καθυστερήσεις. Συνεπώς, είναι ζωτικής σημασίας οι επικεφαλείς να κατανοήσουν και να αντιληφθούν την πραγματική κατάσταση του έργου. Είναι φυσικά άκρως απαραίτητο να κατανοούν και να αντιλαμβάνονται οι επικεφαλείς πώς εξελίσσεται το έργο, γιατί η πρόοδος σχετίζεται με την αποτελεσματικότητα του έργου και τα αποτελέσματα που αυτό το έργο προορίζεται να επιτύχει. Εάν ένας επικεφαλής δεν αντιλαμβάνεται καν πώς εξελίσσεται το έργο και δεν το ελέγχει ή δεν το παρακολουθεί, τότε οι περισσότεροι από τους ανθρώπους που εκτελούν ένα καθήκον θα έχουν αρνητική και παθητική στάση, θα είναι πολύ απαθείς, δεν θα έχουν καμία αίσθηση φορτίου, θα είναι απρόσεκτοι και επιπόλαιοι και έτσι το έργο είναι βέβαιο ότι θα εξελίσσεται αργά. Εάν δεν υπάρχει κάποιος με αίσθηση ευθύνης και με εργασιακή εμπειρία για να παρέχει καθοδήγηση και εποπτεία και να πειθαρχεί και να αντιμετωπίζει τους ανθρώπους, τότε η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα του έργου θα είναι φυσικά σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Αν οι επικεφαλείς και οι εργάτες δεν μπορούν να δουν ούτε καν αυτό, είναι ανόητοι και τυφλοί. Και γι' αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό οι επικεφαλείς και οι εργάτες γρήγορα να μαθαίνουν περισσότερα, να ελέγχουν και να εξοικειώνονται με την πρόοδο του έργου. Οι άνθρωποι είναι νοθροί, οπότε χωρίς καθοδήγηση, παρότρινση και παρακολούθηση από τους επικεφαλείς και τους εργάτες, οι οποίοι διαθέτουν πρόσφατη ενημέρωση για την πρόοδο του έργου, υπάρχει η πιθανότητα οι άνθρωποι να χαλαρώσουν, να τεμπελιάσουν, να είναι επιπόλαιοι. Αν αυτή είναι η στάση τους απέναντι στο έργο τους, θα επηρεαστεί σοβαρά η πρόοδος του έργου αυτού, όπως και η αποτελεσματικότητά του. Δεδομένων αυτών των συνθήκων, οι επικεφαλείς και εργάτες που έχουν τις κατάλληλες ικανότητες, θα πρέπει να παρακολουθούν αμέσως κάθε κομμάτι του έργου και να ενημερώνονται για την κατάσταση όσον αφορά το προσωπικό και το έργο. Δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να είναι σαν τους ψευδείς επικεφαλείς. Οι ψευδείς επικεφαλείς είναι απρόσεκτοι και πρόχειροι στο έργο τους.
δεν έχουν καμία αίσθηση ευθύνης, δεν λύνουν τα προβλήματα όταν προκύπτουν και όποιο κι αν είναι το έργο τους, πάντα θαυμάζουν τα λουλούδια από την πλάτη ενός αλόγου που καλπάζει. Είναι απρόσεκτοι και επιπόλαιοι. Ό,τι λένε είναι μεγαλόστομο και κενό, ξεστομίζουν δόγματα και κάνουν μόνο τα τυπικά. Σε γενικές γραμμές, αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν οι ψευδείς επικεφαλείς. Για να τους συγκρίνουμε με τους αντίχριστους, παρόλο που δεν κάνουν τίποτα φανερά κακό και δεν είναι σκόπιμα κακόβουλοι, από την άποψη της αποτελεσματικότητας, είναι δίκαιο να τους ορίσουμε ως απρόσεκτους και επιπόλαιους, να πούμε ότι στερούνται κάθε αίσθηση φορτίου, κάθε αίσθηση ευθύνης ή αφοσίωσης απέναντι στο έργο τους. Αμήν. 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 Όταν διάβασα τα λόγια του Θεού, ένιωσα ενοχές. Δεν είχα τη συμπεριφορά μιας ψευδοεπικεφαλής. Ήμουν τεμπέλα στο καθήκον μου. Δεν παρακολουθούσα το έργο και αυτό έβλαψε τη συνολική πρόοδο και τα αποτελέσματα του έργου μας. Στη φαντασία μου νόμιζα ότι το έργο πήγαινε καλά και δεν υπήρχαν προβλήματα. Αλλά στην πραγματικότητα υπήρχαν πολλά. Επειδή δεν σήκωνα το φορτίο και ήμουν ανεύθυνη, έκανα τα στραβά μάτια σε όλα τα προβλήματα. Στοχάστηκα και συνειδητοποίησα ότι είχα λανθασμένη άποψη. Όταν είδα τους αδελφούς και τις αδελφές δραστήριους και να προοδεύουν στο καθήκον, νόμισα ότι είχαν δυνατό κίνητρο και δεν χρειάζονταν τη δική μου εποπτεία. Ο Λόγος του Θεού αποκάλυψε την αδράνεια και τις βαθιά διεφθαρμένες διαθέσεις των ανθρώπων. Προτού κερδίσουν την αλήθεια και αλλάξουν οι διαθέσεις τους, ικανοποιούν τη σάρκα και ποθούν την άνεση. Ψευτοδουλεύουν και κάνουν πονηριές στο καθήκον τους. Ενεργούν αυθαίρετα και δεν ασκούνται σύμφωνα με αρχές. Έτσι ακριβώς ήμουν κι εγώ. Χωρίς την κρίση και την πέδευση του Θεού και χωρίς την επίβλεψη των αδελφών μας, μπορεί να χαλαρώσω και θα εμφανιστούν προβλήματα στο έργο. Γι' αυτό πρέπει να παρακολουθώ το έργο, να ανακαλύπτω και να επιλύω αμέσως τα προβλήματα, ώστε να προχωράει το έργο ομαλά. Ναι. Αλλά η οπτική μου ήταν παράλογη. Δεν έβλεπα τους ανθρώπους και τα πράγματα βάσει του Λόγου του Θεού. Βασιζόμουν στη φαντασία μου. Δεν παρακολουθούσα το έργο, ούτε έλυνα προβλήματα, όμως επιθυμούσα καλά αποτελέσματα. Δρούσα ακριβώς όπως μια ψευδοεπικεφαλής. Αν και δεν έκανα φανερά κακό, η ανευθυνότητά μου μείωσε την αποτελεσματικότητα στο έργο και η βλάβη ήταν ανεπανόρθωτη. Ακριβώς. Αν δεν βλέπουμε τα πράγματα βάσει του Λόγου του Θεού, εύκολα θα κάνουμε κακό και θα αντισταθούμε στον Θεό. Αυτό είναι αλήθεια. Όταν απέκτησες λίγη αυτογνωσία, πώς άλλαξες τα πράγματα? Ναι. Αργότερα, ανοίχτηκα και συναναστράφηκα μαζί τους για την κατάστασή μου. Επίσης, τους τόνισα πως πήραν τα καθήκοντά τους ελαφρά, δεν προσπάθησαν να προοδεύσουν και ψάξαμε για λύσεις μαζί. Κατόπιν, πήρα κι εγώ το καθήκον μου πιο σοβαρά. Οπότε τελείωνα μια δουλειά, σκεφτόμουν αν υπήρχε περιθώριο βελτίωσης. Παρακολουθούσα το έργο των αδελφών μου και τα αποτελέσματά μας βελτιώθηκαν αρκετά. Δόξα τω Θεώ. Σύντομα, συναντήσαμε πρόβλημα στην παραγωγή βίντεο. Και ο επικεφαλής της ομάδας ρώτησε την άποψή μου. Δεν ήξερα τι να απαντήσω και του είπα, δεν έχω βρει ακόμα κάποια λύση, οπότε ας το σκεφτούμε. Έπειτα κατάλαβα ότι η υπέρβαση αυτής της δυσκολίας δεν ήταν ένα θέμα που θα μπορούσε να λυθεί με μερικά λόγια. Έπρεπε να βρω πληροφορίες και να βρω ένα μονοπάτι άσκησης. Θα χρειαζόταν χρόνος και προσπάθεια. Θα έπρεπε συνεχώς να κάνω δοκιμές. Το αν θα τα κατάφερνα ήταν άγνωστο. Εάν δεν πετύχαινε, δεν θα πήγαιναν χαμένες όλες μου οι προσπάθειες. Όσο το σκεπτόμουν, τόσο το ένιωθα σαν αγκαρία. Είπα, όλα είναι μια χαρά. Τα αποτελέσματα προς το παρόν είναι καλά, οπότε ας μην βιαστούμε. Και μετά έβαλα το πρόβλημα στην άκρη. Εκείνη την ώρα ένιωσα λίγο άβολα.
Δεν ήταν ότι δεν είχα τρόπο να το επιλύσω. Θα μπορούσα να πληρώσω το τίμημα. Αργότερα ο επικεφαλής ομάδας μου είπε: «Οι αδελφοί έχουν δυσκολίες και θα πρέπει να βρούμε λύσεις». Η υπενθύμηση αυτή του επικεφαλής ομάδας με έκανε να σκεφτώ. Ως επόπτρια, δεν έπρεπε να ηγούμε της επίλυσης των δυσκολιών και των προβλημάτων των άλλων. Σωστά. Μα αποφεύγω τις δυσκολίες και δεν έχω αίσθημα ευθύνης. Ένιωσα πολλές ενοχές και προσευχήθηκα στον Θεό. «Θεέ μου, όταν έχω δυσκολίες στο έργο, δεν θέλω να δουλέψω σκληρά και πάντα σκέφτομαι τη σάρκα μου. Αυτό δεν συμφωνεί με το θέλημά σου. Καθοδήγησέ με στην αυτογνωσία για να αλλάξω την κατάστασή μου». Αμήν. Στην πνευματική μου άσκηση αναρωτήθηκα: «Γιατί πάντα σκέφτομαι τη σάρκα μου στο καθήκον μου? Γιατί δεν μπορώ να κάνω πρακτικό έργο?» Μια μέρα είδα δύο χωρία από τα λόγια του Θεού και κατάλαβα. Ο παντοδύναμος Θεός λέει: «Ποιο είναι λοιπόν το δηλητήριο του Σατανά? Πώς μπορεί να εκφραστεί? Για παράδειγμα, αν ρωτήσεις τους ανθρώπους πώς θα πρέπει να ζουν οι άνθρωποι, για ποιον λόγο θα πρέπει να ζουν οι άνθρωποι, αυτοί θα απαντήσουν: ο σώζον εαυτόν σωθήτο». Αυτή η μία φράση εκφράζει την ίδια τη ρίζα του προβλήματος. Η φιλοσοφία και η λογική του Σατανά έχει γίνει η ζωή των ανθρώπων. Ό,τι και να επιδιώκουν οι άνθρωποι, το κάνουν για τον εαυτό τους. Και έτσι ζουν μονάχα για τον εαυτό τους. «Ο σώζον εαυτόν σωθήτο». Αυτή είναι η ζωή και η φιλοσοφία του ανθρώπου. Και αυτό αντιπροσωπεύει και την ανθρώπινη φύση. Αυτά τα λόγια έχουν ήδη γίνει η φύση της διεφθαρμένης ανθρωπότητας. Το αληθινό πορτρέτο της σατανικής φύσης της διεφθαρμένης ανθρωπότητας. Και αυτή η σατανική φύση έχει ήδη γίνει η βάση για την ύπαρξη της διεφθαρμένης ανθρωπότητας. Για αρκετές χιλιάδες χρόνια, η διεφθαρμένη ανθρωπότητα ζει με αυτό το δηλητήριο του Σατανά μέχρι σήμερα. Η σάρκα του ανθρώπου είναι σαν το φίδι. Η ουσία της είναι να βλάπτει τη ζωή του ανθρώπου και όταν επιβάλλει ολοκληρωτικά τον δικό της τρόπο, η ζωή σου χάνεται. Η σάρκα ανήκει στον Σατανά. Μέσα της υπάρχουν εξωφρενικές επιθυμίες. Σκέφτεται μόνο τον εαυτό της. Θέλει να απολαύσει την άνεση και να χαρεί τη διασκέδαση. Να χαλαρώσει μέσα στην οθρότητα και την αδράνεια και μόλις ικανοποιηθεί μέχρι ενός σημείου, τελικά θα σε καταβροχθήσει. Δηλαδή, αν ικανοποιήσεις τη σάρκα αυτή τη φορά, την επόμενη φορά θα έρθει ζητώντας περισσότερα. Πάντα έχει εξωφρενικές επιθυμίες και νέες απαιτήσεις και εκμεταλλεύεται ότι ενδίδεις τη σάρκα για να σε κάνει να την αγαπάς ακόμα περισσότερο και να ζεις ανάμεσα στις ανέσεις της. Και αν δεν την νικήσεις, τελικά θα καταστρέψεις τον εαυτό σου. Το κατά πόσο μπορείς να κερδίσεις τη ζωή ενώπιον του Θεού και ποιο θα είναι το απότερο τέλος σου, εξαρτώνται από το πώς εκτελείς την επανάστασή σου ενάντια στη σάρκα. Ο Θεός σε έχει σώσει και σε έχει επιλέξει και σε έχει προκαθορίσει. Ωστόσο, αν σήμερα είσαι απρόθυμος να τον ευχαριστήσεις, είσαι απρόθυμος να κάνεις πράξη την αλήθεια, είσαι απρόθυμος να επαναστατήσεις ενάντια στην ίδια σου τη σάρκα με μια καρδιά που αληθινά αγαπά τον Θεό, τελικά εσύ θα καταστραφείς και έτσι θα υπομείνεις ανίποτο πόνο. Αν πάντοτε ενδίδεις τη σάρκα, ο Σατανάς θα σε καταπιεί σταδιακά ολόκληρο και θα σε αφήσει χωρίς ζωή ή χωρίς το άγγιγμα του Πνεύματος μέχρι να έρθει η μέρα που θα είσαι κατασκότεινος μέσα σου. Όταν ζεις στο σκοτάδι, θα έχεις καταληφθεί από τον Σατανά, δεν θα έχεις πλέον τον Θεό στην καρδιά σου και τότε θα αρνηθείς την ύπαρξη του Θεού
και θα τον εγκαταλείψεις. Αμήν. Αφού διάβασα τα λόγια του Θεού, είδα σε τι επικίνδυνη κατάσταση ήμουν. Ζούσα με τη σατανική φιλοσοφία ως σώζον εαυτόν σωθήτο. Ήμουν πολύ εγωίστρια. Ό,τι και αν συνέβαινε, σκεφτόμουν πρώτα τα σαρκικά μου συμφέροντα. Όταν στο καθήκον μου κάποιο πρόβλημα χρειαζόταν επίλυση, δεν σκεπτόμουν τι θα ωφελούσε το έργο της Εκκλησίας. Πάντα με ένοιαζε η σάρκα μου και ήθελα να πληρώνω μικρότερο τίμημα. Βασικά, αν σε κάποια προβλήματα πλήρωνα τίμημα και αφιέρωνα χρόνο για να τα καταλάβω, θα τα επέλεια. Mm. Αλλά επειδή νοιαζόμουν για τη σάρκα μου, θεωρούσα την επαγγελματική έρευνα μεγάλη κούραση. Ως αποτέλεσμα, το πρόβλημα δεν επιλυόταν και το έργο δεν βελτιωνόταν. Ο Λόγος του Θεού αποκαλύπτει ότι η σάρκα μας ανήκει στο σατανά και η σάρκα έχει πολλές επιθυμίες. Όσο τις δίνεις, τόσο περισσότερα ζητά. Όταν συγκρούονται τα σαρκικά συμφέροντα με τα καθήκοντα, αν ποθούμε τη βολή μας, ακολουθούμε τη σάρκα και παραμερίζουμε το έργο της Εκκλησίας. Σωστά. Έτσι, ικανοποιείται η σάρκα, μα ζημιώνεται το έργο της Εκκλησίας. Προσβάλλεται η διάθεση του Θεού, μας απεχθάνεται και μας αποκλείει. Η ικανοποίηση της σάρκας και η βολή έχουν σοβαρές συνέπειες. Ναι. Ακριβώς. Δεν πρέπει να ικανοποιούμε τη σάρκα, πρέπει να υποφέρουμε. Μόνο έτσι βαδίζουμε στο σωστό μονοπάτι. Mm. Μα αν αυτό που ποθούμε είναι η βολή, θα εκφυλιζόμαστε και δεν θα πετυχαίνουμε τίποτα. Πολύ σωστά. Mm. Πράγματι. Δεν έβλεπα την ουσία της σάρκας και λαχταρούσα τη βολή μου. Θεωρούσα τη σαρκική απόλαυση την πλέον σημαντική. Δεν ήταν οι επιδιώξεις και οι απόψεις μου ίδιες με εκείνες των άπιστων. Οι άπιστοι λένε να είσαι καλός με τον εαυτό σου, να μην αφήνεις τη σάρκα σου να υποφέρει και να ικανοποιείς όλες τις σαρκικές απαιτήσεις. Αυτοί ζουν μόνο για τη σάρκα. Δεν καταλαβαίνουν το νόημα της ανθρώπινης ζωής και δεν έχουν σωστή κατεύθυνση στη ζωή. Δεν νιώθουν παρηγοριά στην καρδιά και περνούν τη ζωή τους στο κενό, ζώντας μια ζωή εντελώς μάταια. Σωστά. Αυτό είναι αλήθεια. Κάποιοι στην Εκκλησία λαχταρούν πάντα τη σαρκική απόλαυση, δεν επιδιώκουν την αλήθεια. Παραμελούν τα καθήκοντά τους, κάνουν κόλπα και χαλαρώνουν, το οποίο βλάπτει σοβαρά το έργο της Εκκλησίας. Και τελικά αντικαθίστανται. Κάποιοι ήταν μονίμως απρόσεκτοι και μην μπορώντας να κάνουν τίποτα καλά αποκλείστηκαν. Είναι τρομερό. Mm-hmm. Έπειτα σκέφτηκα τον εαυτό μου. Πίστευα στον Θεό για χρόνια, αλλά οι απόψεις μου δεν είχαν αλλάξει. Εκτιμούσα τη σάρκα μου περισσότερο από την αλήθεια. Ποθούσα μόνο τη βολή μου και απλώς έκανα μηχανικά το καθήκον μου. Αν συνεχιζόταν αυτό, δεν θα με απέρριπτε και απέκλειε ο Θεός. Σωστά. Όταν το αντιλήφθηκα, ένιωσα φόβο. Δεν γινόταν να συνεχίσω έτσι. Ήθελα να κάνω έντιμα το καθήκον μου και να εκπληρώσω τις ευθύνες μου. Αμήν. Αμήν. Ένα βίντεο με τα λόγια του Θεού μου έδωσε ένα μονοπάτι άσκησης. Ο παντοδύναμος Θεός λέει: «Οι άνθρωποι που πιστεύουν αληθινά στον Θεό εκτελούν τα καθήκοντά τους πρόθυμα χωρίς να υπολογίζουν τα δικά τους κέρδη και τις ζημίες. Ανεξάρτητα από το αν είσαι άτομο που επιδιώκει την αλήθεια, πρέπει πάντα να βασίζεσαι στη συνείδηση και τη λογική σου και να εργάζεσαι πραγματικά σκληρά κατά την εκτέλεση του καθήκοντός σου». Τι σημαίνει να εργάζεσαι πραγματικά σκληρά? Εάν ικανοποιείσαι απλώς με το να καταβάλεις κάποια συμβολική προσπάθεια και να υπομένεις λίγες σωματικές ταλαιπωρίες, δεν παίρνεις όμως καθόλου στα σοβαρά το καθήκον σου, ούτε αναζητάς τις αρχές της αλήθειας, τότε δεν είσαι τίποτε άλλο παρά απρόσεκτος και επιπόλαιος. Δεν καταβάλεις πραγματική προσπάθεια. Αυτό που είναι κομβικής σημασίας για να καταβάλεις προσπάθεια είναι να το κάνεις με την καρδιά σου, να φοβάσαι μέσα σου τον Θεό, να λαμβάνεις υπόψη σου το θέλημα του Θεού, να φοβάσαι μήπως παρακούσεις και πληγώσεις τον Θεό και να υπομένεις οποιαδήποτε δυσκολία προκειμένου να εκτελέσεις καλά το καθήκον σου
και να ικανοποιήσεις τον Θεό. Εάν έχεις καρδιά που αγαπά τον Θεό κατά αυτόν τον τρόπο, θα μπορείς να εκτελείς το καθήκον σου σωστά. Εάν δεν υπάρχει φόβος Θεού στην καρδιά σου, δεν θα έχεις κανένα βάρος όταν εκτελείς το καθήκον σου, δεν θα έχεις κανένα ενδιαφέρον γι' αυτό και αναπόφευκτα θα είσαι απρόσεκτος και επιπόλαιος και θα το εκτελείς μηχανικά χωρίς να έχεις κανένα πραγματικό αποτέλεσμα. Κάτι το οποίο δεν είναι εκτέλεση καθήκοντος. Εάν έχεις πραγματικά αίσθηση του βάρους και αισθάνεσαι ότι η εκτέλεση του καθήκοντός σου είναι προσωπική σου ευθύνη και ότι εάν δεν το κάνεις, δεν είσαι κατάλληλος να ζεις και είσαι θηρίο, ότι μόνο εάν εκτελείς το καθήκον σου σωστά είσαι άξιος να αποκαλείσαι άνθρωπος και μπορείς να αντιμετωπίσεις τη συνείδησή σου, αν έχεις αυτήν την αίσθηση του βάρους όταν εκτελείς το καθήκον σου, τότε θα μπορείς να κάνεις τα πάντα επιμελώς και να αναζητάς την αλήθεια και να πράττεις σύμφωνα με τις αρχές και έτσι θα μπορείς να κάνεις σωστά το καθήκον σου και να ικανοποιείς τον Θεό. Εάν είσαι άξιος της αποστολής που σου έχει δώσει ο Θεός και όλων όσα έχει θυσιάσει για σένα και των προσδοκιών του από σένα, τότε αυτό σημαίνει ότι προσπαθείς πραγματικά σκληρά. Όταν εμφανίζονται μέσα σου εγωισμός και τυχοδιοκτισμός και το συνειδητοποιείς, πρέπει να προσεύχεσαι στον Θεό και να επιζητάς την αλήθεια για να το αντιμετωπίσεις. Το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να γνωρίζεις είναι ότι στην ουσία το να ενεργείς με αυτόν τον τρόπο αποτελεί παραβίαση των θεμελιωδών αρχών της αλήθειας, είναι επιζήμιο για το έργο της Εκκλησίας, είναι εγωιστική και κατάπτυστη συμπεριφορά, δεν είναι αυτό που θα έπρεπε να κάνουν οι φυσιολογικοί άνθρωποι. Θα πρέπει να παραμερίσεις τα συμφέροντά σου και τον εγωισμό σου και να σκεφτείς το έργο της Εκκλησίας. Αυτό θέλει ο Θεός. Αφού κάνεις αυτοκριτική μέσα από την προσευχή, αν πραγματικά συνειδητοποιήσεις ότι το να ενεργείς έτσι είναι εγωιστικό και ποταπό, θα είναι εύκολο να παραμερίσεις τον εγωισμό σου. Όταν παραμερίσεις τον εγωισμό και τον τυχοδιοκτισμό σου, θα νιώσεις προσγειωμένος, θα είσαι γαλήνιος, χαρούμενος και θα νιώσεις ότι θα πρέπει να υπάρχει συνείδηση και λογική στον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεσαι, ότι θα πρέπει να σκέφτεσαι το έργο της Εκκλησίας, ότι δεν θα πρέπει να εμένεις στα συμφέροντά σου, πράγμα που είναι τόσο εγωιστικό, ποταπό και στερείται συνείδηση συλλογικής. Το να ενεργείς ανιδιωτελώς, να σκέφτεσαι το έργο της Εκκλησίας και να κάνεις μόνο ό,τι ικανοποιεί τον Θεό, είναι δίκαιο και έντιμο και θα προσδώσει αξία στην ύπαρξή σου. Ζώντας με αυτόν τον τρόπο στη γη, είσαι ανοιχτός και ειλικρινής, βιώνεις την κανονική ανθρώπινη φύση και την αληθινή εικόνα του ανθρώπου και όχι μόνο έχεις καθαρή συνείδηση, αλλά είσαι επίσης άξιος όλων των πραγμάτων που σου χαρίζει ο Θεός. Όσο περισσότερο ζεις έτσι, τόσο πιο προσγειωμένος θα νιώθεις, τόσο πιο γαλήνιος και χαρούμενος θα είσαι και τόσο πιο πολύ φως θα νιώθεις ότι έχεις. Ως εκ τούτου, δεν θα έχεις πατήσει το πόδι σου στο σωστό δρόμο της πίστης στον Θεό. Αμήν. 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 Μέσα από τα λόγια του Θεού βρήκα και εγώ ένα μονοπάτι. Ναι. Ωραία. Για να κάνω το καθήκον μου καλά, πρέπει να δουλεύω σκληρά σύμφωνα με το λόγο του Θεού. Και όχι μόνο να φαίνεται ότι δουλεύω, πρέπει να κουβαλάω το φορτίο στην καρδιά μου, βάζοντας το έργο της Εκκλησίας πάνω απ' όλα. Να κάνω ό,τι μπορώ και να πετυχαίνω ό,τι οφείλω. Μόνο έτσι θα είμαι άξια της επίπονης προσπάθειας του Θεού για μένα και θα ζω σαν άνθρωπος. Mm. Σωστά. Το έργο της μαρτυρίας για τον Θεό, μέσω βίντεο, είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Θα πρέπει να βασίζομαι στον Θεό και να κάνω το καθήκον μου. Αμήν. Αμήν.
αν και υπάρχουν διάφορες δυσκολίες και προβλήματα στο καθήκον μου, μέσα από αυτές τις δυσκολίες είδα καθαρά την επιθυμία μου για βολή και την αδιαφορία μου για πρόοδο. Κατάλαβα τις λάθος επιδιώξεις μου και έτσι μπορώ να μετανοήσω και να αλλάξω. Ευκαιρία να κερδίσω την αλήθεια και να αποβάλω διεφθαρμένες διαθέσεις. Ναι. Ταυτόχρονα είδα και τις επαγγελματικές μου ελλείψεις. Πρέπει να βελτιώνουμε τις δεξιότητές μας για να προοδεύουμε στο καθήκον μας. Σωστά. Ναι. Όταν κατάλαβα το θέλημα του Θεού, απέκτησα κίνητρο. Προσευχήθηκα στον Θεό για τα προβλήματά μας και αναζήτησα την καθοδήγησή Του. Και συζήτησα για λύσεις με τους αδελφούς και τις αδελφές. Από τα βάθη της καρδιάς μου δεν ήθελα να είμαι πια τεμπέλα ή αδιάφορη. Δούλεψα σκληρά για να αποκτήσω δεξιότητες. Όταν ένιωθα ότι κολλάω και ήθελα να τα παρατήσω, προσευχόμουν στο Θεό, απαρνιόμουν τη σάρκα και αφοσιωνόμουν στο καθήκον μου. Μετά από λίγο, βρήκα τελικά μια άκρη και το πρόβλημα επιλύθηκε γρήγορα. Τα αποτελέσματά μας βελτιώθηκαν λίγο. Ένιωθα ασφάλεια κάνοντας το καθήκον μου έτσι. Δόξα τω Θεώ. Το να ασκείς έτσι είναι υπέροχο. Όπως λέει ο λόγος του Θεού. Και όταν χαλαρώνουν, γίνονται λιγότερο αποτελεσματικοί. Με σκληρή δουλειά βελτιώνουν τα αποτελέσματα. Εκτελούν το καθήκον τους πιο παραγωγικά και κερδίζουν περισσότερα. Αμήν. Αυτό ισχύει απόλυτα. Ναι. Όντως. Δεν είναι δύσκολο να επιλύω προβλήματα και να κάνω πρακτικό έργο και δεν υπέφερα πάρα πολύ. Αρκούσε λίγη ευσυνειδησία για να λάβω την καθοδήγηση και τις ευλογίες του Θεού. Η είσοδός μου παραμένει πολύ περιορισμένη. Θέλω να αλλάξω τη διεφθαρμένη διάθεσή μου. Θα δουλεύω με στόχο να ικανοποιώ τον Θεό. Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ.